Καλησπέρα σας. Σήμερα θα ξεκινήσω με τα G Hotels Culture Events, όπου ξεκίνησαν από την προηγούμενο Σαββατοκύριακο οι δύο εκθέσεις, η μία στην αίθουσα τέχνης στο Παλίνι με το τίτλο της ζωγράφου Αθηνάς Νίκογλου «Έκθεση ζωγραφικής με τις ελιές και τις ροδιές», και η άλλη στην αίθουσα τέχνης Άθος, όπου βλέπετε ήδη φωτογραφίες του Γιάννη του Κεσόπουλου με τον τίτλο «Το νησί των G Hotels». Τι σημαίνει αυτό, βέβαια, το νησί των G Hotels? Είναι μια ιστορία που έχει να κάνει με τις όσες φορές έχει επισκεφτεί ο Γιάννης Κεσόπουλος στα G Hotels και τραβώντας διάφορες φωτογραφίες κατά καιρούς. Έχει παρουσιάσει, μου φαίνεται, γύρω στις 60 φωτογραφίες. Τα εγγένεια γίνανε το Σάββατο 2 Ιουλίου. Θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Ιουλίου στο χώρο τέχνης Άθος, στην Ερυθρέα Χαλκιδικής. Από τις 6 μέχρι τις 12 το βράδυ, το απόγευμα, θα είναι η είσοδος ελεύθερη. Και φυσικά, για όλους εσάς που σας ενδιαφέρει η τέχνη, να πω ότι ο Γιάννης Κεσόπουλος έχει γεννηθεί στις Σέρες και μετά από την σπουδές του στην νομική σχολή του Αριστοτέλου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ως εργαζόμενος, ως δικηγόρος, αλλά και ως δημοσιογράφος, παλιότερα σε εφημερίδα Μακεδονία και τώρα διευθύνει την ημερήσια Free Press εφημερίδα Θεσσαλονίκης Καρφίτσα, έχει ασχοληθεί και με τα blogs και με το βάρος στη ματιά, όπως λέει ο ίδιος, φωτογραφίζει παντού σε κάθε βήμα ό,τι του βρίσκεται μπροστά και τον ενδιαφέρει. Και αυτό είναι που παρουσιάζει στα G Hotels, στο Άθος συγκεκριμένα. Από την άλλη μεριά, η αίθουσα τέχνης Παλίνη έχει αυτή τη φορά την Αθηνά Νίκογλου με την έκθεση ζωγραφικής με τις ελιές και τις ροδιές. Βλέπετε τα σχετικά μοτίβα που έχουν να κάνουν αποκλειστικά με ελιές και ροδιές. Μια έκθεση που θα βρίσκεται και αυτή 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ ανοιχτή στην αίθουσα όμως του Παλίνη, ξενοδοχείου του Παλίνη, και από εκεί και ύστερα μέχρι τις 15 του μηνός θα βρίσκεται εκεί. Να προσθέσω ότι για όσους επισκεφτείτε αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο τα G Hotels, υπάρχουν και μουσικά δρόμενα, όπου την Πέμπτη ο Μιχάλης Πιπέρκος στις 9.30 με 10 θα παίξει με το κλαρινέτο και το φλάουτο στην κλασική μουσική αίθουσα τέχνης Άθος, ενώ στις 8 του μηνός ο Μιχάλης Πιπέρκος θα παίξει jazz μουσική από τις 9 μέχρι τις 9.30 με το σαξόφωνο στην αίθουσα τέχνης Παλίνη, και στις 9 του μηνός ο Χρήστος Κολοβός με τον Μιχάλη Πιπέρκο στις 9.30 ώρα με φωνή, κιθάρα, φλογέρα, κλαρίνο, φλάουτο, κλαρινέτο, σαξόφωνο, τις ελληνικές συνθέσεις και σε στίχη δικούς τους προφανώς, στο Ακρογιάλι. Αυτά με τα συγκεκριμένα δύο-τρία μάλλον δρόμενα εκεί. Να περάσουμε στην ανακοίνωση από το Εθνικό Θέατρο της χώρας μας, στην Αθήνα, όπου το παραμύθι χωρίς όνομα που ταξιδεύει, όπως ήταν ο τίτλος, δεν ταξιδεύει, γιατί μετά από όσα γίνονται και τις κινητοποίησεις, ακυρώθηκε η παράσταση που θα γινόταν εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Κήπου. Θα πάμε τώρα στην παράσταση που ξεκινάει από σήμερα στο Θέατρο Δάσους. Είναι από τη θεατρική διαδρομή και σε μετάφραση Κ.Χ. Μύρη, του κ. Γιουργουσόπουλου δηλαδή, η Ειρήνη του Αριστοφάνη στο Ανοιχτό Θέατρο του Δάσους, μαζί με τον που βλέπετε ήδη πρωταγωνιστή, τον Πέτρο το Φιλιππίδη, ο οποίος έχει και τη δραματουργική επεξεργασία μαζί με τον Γιώργο Γαλίτη και τον Γιώργο Λέφα, αλλά και τη σκηνοθεσία. Τους υπόλοιπους ήδη τους ακούσατε: Πάνος Σταθακόπουλος, Γιώργος Γαλίτης, Χρήστος Ιμαρδάνης, Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, Άγγελος Μπούρας, Σπύρος Παπάς, Ωρέσης Τζιόβας, Τάκης Παπαμαθαίου, Γιώργος Γαλίτης, Χρήστος Ιμαρδάνης, οι ρόλοι που παίζουν: Λευτέρης Ελευθερίου, Ηλίας Γιαννάκης, Δημήτρης Αμόλης, Γιάννης Δεκαέτης, Σπύρος Παπάς, Σταύρος Βίγκος, Δημήτρης Δεκαέτης, Τάσος Ιορδανίδης, Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, Άγγελος Μπούρας, Ήρης Παπαϊωάννου Ντεκό, Ιακίνθη Μετσικόφ, Χριστίνα Ιουστίνα Αρχοντή και Άρης Μπλασκοβίτης. Στο χορό βρίσκονται όλοι αυτοί επιπλέον. Και εδώ να πούμε, είναι η γνωστή ιστορία που παρουσιάστηκε το 321 π.Χ. στις δραματικούς αγώνες της εορτής των Μεγάλων Διονυσίων. Κέρδισε το δεύτερο βραβείο ο Αριστοφάνης. Έγραψε την κομμωδία αυτή κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μεταξύ των Αθηναίων και των Σπαρτιατών, που κατέληξαν στην ειρήνη του Νικία, με την οποία οι λαοί των δύο αντιπάλων ήλπιζαν ότι θα λήξει και ο Πελοποννησιακός πόλεμος. Θεωρείται βέβαια ένα από τα πιο αντιπολεμικά έργα όλων των εποχών. Ο Τριγέος είναι ένας αμπελουργός που παίζει ο Πέτρος ο Φιλιππίδης, που απελπισμένος από την κατάρτιση των αμπελιών του, αποφασίζει να πάει και να ελευθερώσει την ειρήνη, ξεκινάει για τον Όλυμπο, πετώντας πάνω σε ένα τεράστιο σκαθάρι για να ζητήσει τη βοήθεια των 12 θεών. Εκεί προσπαθεί να πείσει για τον Θεό Ερμή, τάζοντας του δώρα να τον βοηθήσει να ελευθερώσει μαζί την ειρήνη, γιατί η γη και οι άνθρωποι καταστρέφονται από τον πόλεμο. Ο πόλεμος τότε παρουσιάζεται φοβερός και τρομερός, έχει μαζέψει μέσα σε ένα τεράστιο γουδί όλες τις πόλεις κράτη της Ελλάδος και τις κοπανάει με το γουδοχέρι για να τις λιώσει. Ο Τριγέος πρέπει να προλάβει το κακό, προτού να είναι πολύ αργά.
και τελικά ο Τριγέρος καταφέρει να ελευθερώσει την Ειρήνη και όλοι τον καλωσορίζουν με ενθουσιασμό. Όμως αυτή σωπαίνει και δεν μιλά σε κανέναν, γιατί όπως εξομολογείται στον Ερμή, είναι πολύ πικραμένη με τους ανθρώπους, δεν της δίνουν καθόλου αξία και την παραμιλούν. Έχουν το μυαλό τους στο πόλεμο, κάποιοι μάλιστα πλουτίζουν από αυτόν και δεν ενδιαφέρονται για τα αγαθά της παρά μόνο για τα κέρδη τους. Τότε ο Τριγέρος την παρακαλεί να συγχωρέσει τους άμυαλους ανθρώπους και να τους δώσει άλλη μια ευκαιρία να συμμορφωθούν. Η Ειρήνη δέχεται και όλοι μαζί κατεβαίνουν στη γη. Είναι σε μετάφραση, όπως είπα, του Κάπα Χιμήρη, του Κώστα Γεωργοσόπουλου. Πραγματική επεξεργασία του Πέτρου Φιλιππίδη, του Γιώργου Γαλέτη και του Γιώργου Λέφα. Γίνονται επίκαιρα όλα αυτά, όσο ποτέ στην Ελλάδα του σήμερα. Και ο θεατής θα διαπιστώσει ότι ίσως με θλίψη στο αργολικό θέατρο, ότι παρόλο που πέρασαν τόσοι αιώνες, τα κίνητρα και οι λαθασμένες επιλογές των ανθρώπων είναι κοινά και διαχρονικά και ίσως η Ειρήνη είχε δίκιο για τη στάση που κράτησε μέσω βέβαια του στόματος του Αριστοφάνη. Να περάσουμε στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Θάλασσας 2011 που ξεκινάει στα Μουδανιά αυτό το Σαββατοκύριακο και δεν το κάνω τυχαίο αυτό γιατί ξεκινάει με την Ειρήνη του Πέτρου Φιλιππίδη, αυτό που βλέπαμε λίγο πριν, και ακολουθεί η Λυσιστράτη στο Σάββατο 16 του μηνός στο συγκεκριμένο θέατρο που βλέπετε κι εσείς από τον χώρο του. Γίνονται εκτός από τα θεατρικά και τα μουσικά δρόμενα, γιατί το βλέπετε και τον κόσμο που παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, σκηνές από τον Κότσιρα. Το Σάββατο, λοιπόν, τον επόμενο Σάββατο, 16 του μηνός, η Λυσιστράτη του Θύμιου Καρακατσάνη, με τον Θύμιο Καρακατσάνη, τον Βασίλη Τζιβιλίκα, τη Βάσια Τριφίλη, τον Γιώργο Παρσαλάκη, τον Γιώργο Κωνσταντίνου και φυσικά τον Κώστα Βουτσά και επιπλέον 20 ηθοποιοί στο χορό. Το επόμενο Σάββατο, 23 Σεβδόμου, ο Άμλετ, σε σκηνοθεσία του Θέμη Μουμουλίδη, παίζουν οι ηθοποιοί Εμίλιο Χιλάκη, Μάνο Βακούση, Μαρίνα Ψάλτη, Δημήτρη Αλεξανδρή, Λεωνίδα Κακούρη, Ευγενία Δημητροπούλου, Ηλία Ζερβό, Αλμπέρτο Φάη, Τόνι Δημητρίου και Παναγιώτη Εξαρχαία. Την Κυριακή 24 η γιορτή Σαρδέλας. Το Σάββατο λοιπόν 37 η υπηρέτηση δύο αφεντάδων, την κομμωδία του Κάρλο Κολντόνι, σε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία του Γιάννη του Κακλέα, με τους ηθοποιούς Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, Φέη Ξυλά, Γιώργο Χρυσοστόμου, Αλεξάνδρο Μιλωνά, Ανίτα Κούλη, Κίμων Φιωρέτο, Γιώργο Παπαγεωργίου, Βαγγέλη Χατζηνικολάου, Μένη Κωνσταντινίδου και Μάρα Βλαχάκη. Την Τρίτη 2/8, με το που ξεκινάει δηλαδή ο Αύγουστος, πάει ο Κέιβμαν για πέμπτη χρονιά. Φέτος Κέιβμαν είναι ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, του Ρομπ Μπέκερ είναι αυτό το έργο, και δίνει τη δική του εκδοχή για τον άνθρωπο των σπηλαίων που πάνω από 200.000 θεατές στην Ελλάδα έχουν λατρέψει ήδη. Το επόμενο Σάββατο 6/8, που είναι το πρώτο Σάββατο του μήνα Αυγούστου, τα Κορίτσια με τα μαύρα, μια κωμωδία που παίχτηκε πάρα πολύ καιρό στην Αθήνα, το απόλυτο sold out του χειμώνα, η μεγαλύτερη θεατρική επιτυχία στην Αθήνα, όπως λένε, και το έργο του Αλέξανδρου Ρίγα Δημήτρη Αποστόλου, ταξιδεύει τα Κορίτσια με τα μαύρα, μια εκρηκτική κωμωδία για τη σύγχρονη Ελλάδα, τη διαφθορά, τη διαπλοκή και την ευλογημένη απάτη. Είναι μέσα σε ένα μοναστήρι, οι Καλόγριες, η Χρύσα Ρόπα, η Ελένη Καστάνη, ο Ρένος Χαραλαμπίδης που έρχεται απ' έξω, ο Σωτήρης Καλυβάτσης και εκείνος Καλόγρια, μου φαίνεται, η Σοφία Μουτίδου και η Χρυσούλα Διαβάτη. Την Παρασκευή 12/8 ευτυχώς επτοχεύσαμε, θα το δούμε σε λίγο όταν θα μιλήσουμε για τις γιορτές του θεάτρου του Κήπου στην Θεσσαλονίκη. Σάββατο 13/8 ο Μικρός Πρίγκιπας από την ίδια ομάδα του Φώτη Σπύρου, και το Σάββατο 20 του μηνός ο Δημήτρης Ζερβουδάκης με τη Σοφία Γεωργατζή στο πλαισιώνουν τη σταθερή πλέον παρέα μουσικών τα τελευταία χρόνια από τους Δημήτρη Οικονομίδη, Θανάση Αρχανιώτη, Θάνο Κολοκυθά, Μερόπη Βλαχογιάννη και Ιάσον Τουφεξή, μαζί τους και ο Παναγιώτης Κουτσούρας στο Τρίχορδο Μπουζούκι, από τις εξελίξεις που θα κλείσει ουσιαστικά το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Θάλασσας του 2011. Και να περάσουμε στο επόμενο φεστιβάλ που είναι το Φεστιβάλ Ολύμπου, εδώ στο Δίον δίπλα μας, όπου εκεί το πρόγραμμα ξεκινάει με μουσική. Είναι το Σάββατο που μας έρχεται η Λούθ Χαζάλ, όπου θα τραγουδήσει τα δικά της τα γνωστά τραγούδια, ισπανικό δηλαδή ξεκίνημα, με λίγα λόγια. Εσείς βλέπετε ήδη σκηνές από την προηγούμενη χρονιά και πώς είναι η όλη διαδικασία στο χώρο του Δίον. Ο Ιούλιος λοιπόν έχει ξεκινήσει ήδη με έκθεση γλυπτών του Ευθύμη Καλέργα στο Αλεξάνδριο Ίδρυμα. Το Σάββατο, όπως σας είπα, είναι η επίσημη έναρξη στα 40 χρόνια του Φεστιβάλ Ολύμπου. Εγγένεια των εκθέσεων οικαστικών ισπανικής κουλτούρας στις 7 η ώρα, ο Νταλή και τα βιβλία, Γκέρνικα, ιστορία ενός πίνακα στο Κέντρο Μεσογειακών Ψηφιδωτών. Και αμέσως μετά συναυλία με την Ισπανίδα ερμηνεύτρια Λούθ Χαζάλ στις 9.30 ώρα στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου. Τώρα, την Κυριακή, στις 10 Ιουλίου, η παιδική θεατρική παράσταση της Κάρμεν Ρουγκέρι «Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη σαν παραμύθι για παιδιά που ήταν το χειμώνα εδώ, στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου πάλι, την επόμενη μέρα δηλαδή του Σαββάτου.
Τη Δευτέρα, αμέσως μετά την κυρία Ρουγκέρη, συναυλία με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκη στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου. Και πάμε για την Παρασκευή 15 Ιουλίου, όπου το Διπεθέ Κρήτης φέρνει τον υπηρέτη των δύο αφεντάδων, που είπαμε λίγο πριν και για τα Μουδανιά, του Κάρλο Γκορντόνι, σε σκηνοθεσία Κακλέα με τον Χαραλαμπόπουλο και τον Μιλωνά, στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου. Το Σάββατο 16 Ιουλίου, αφιέρωμα στον Οδυσσέα Ηλίτη με την Ορχήστρα Νέων του Δίου, τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και τη Μελίνα Σλανίδου στο τραγούδι. Όλα αυτά είναι για το Αρχαίο Θέατρο του Δίου. Την 3η 19 Ιουλίου το Διπεθέ Κοζάνης με το Εκείνος και Εκείνος του Πάνου Σκουρολιάκου και του Τάσο Χαλκιά, που παίχτηκε πριν από λίγες μέρες στην πόλη μας, μια εκπληκτική παράσταση του κ. Μουτσελά. Στο θέατρο του Πάρκου Κατερίνης όμως θα παίχτηκε αυτό. Το Σάββατο 23 Ιουλίου ο Οθέλος του Ιαμ Σέξπιρ με τον Κιμούλη, την Καρίδη και τον Μαρκουλάκη στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου. Την Κυριακή 24 και τη Δευτέρα 25 Ιουλίου στο θέατρο Πίγασος, οι Βάχιες του Ευρυπίδη, στον αρχαιολογικό χώρο των Λιδιθρών θα παιχτεί αυτό. Σάββατο 30 Ιουλίου η Μαρινέλα το Musical στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου. Την Κυριακή 31 Ιουλίου Dream Night, βραδιά ισπανικού τραγουδιού στο κάστρο του Πλαταμόνα. Την Τετάρτη 3 Αυγούστου η έκθεση φωτογραφία Joanna Βέμπερ στα γένεια που θα γίνουν στην Αστική Σχολή Κατερίνης. Το Σάββατο 6 Αυγούστου Εθνικό Θέατρο Σκηνοβάτες του Σταμάτη Φασουλή στο Αρχαίο Θέατρο βέβαια του Δίου. Την Παρασκευή 12 Αυγούστου η Ειρήνη το Αριστοφάνη γυρνάει με τον Πέτρο Φιλιππίδη στο Δίον. Επίσης το Σάββατο 13 Αυγούστου ο Μικρούτσικος με το Θηβαίο, μια συνευλία που περιοδεύει στο κάστρο του Πλαταμόνα. Επίσης την άλλη μέρα, Κυριακή 14 Αυγούστου, στο κάστρο του Πλαταμόνα η συναυλία με τη Μόνικα, τη γνωστή Μόνικα. Τη Δευτέρα 15 Αυγούστου στο κάστρο του Πλαταμόνα θα είναι η συναυλία με το γκρουπ Υβριδικών και τη χορευτική ομάδα Σωμαός. Την Δευτέρα επίσης στο Βυζαντινό Ναό Παναγίας Κονταριώτισσας η συναυλία του Μουσικού Συνόλου Γκόλφο. Την Τετάρτη 17 Αυγούστου τη βραδιά μουσικής με ελληνικά τραγούδια διασκευασμένα από τον Χαράλαμπο Ναυροζίδη στο Πάρκο Καταφυγιωτών. Την 5η 18 Αυγούστου παρουσίαση βιβλίου της Πεντελόπης Χατζηδημητρίου με τον Θόδωρο Τεζόπουλο για τον Θόδωρο Τεζόπουλο από το προσωπικό στο Παγκόσμιο και συμπόσιο με τη συμμετοχή του Σάβα Πατσαλίδη, του Γιώργου Σαμπατακάκη, της Πεντελόπης Χατζηδημητρίου, του Σάβα Στρούμπου και του Θόδωρου του Τεζόπουλου, ο οποίος όλα αυτά θα γίνουν στην Αστική Σχολή Κατερίνης, γιατί δύο μέρες μετά, το Σάββατο 20 Αυγούστου, το θέατρο Άτης παρουσιάζει τον Προμηθέα Δεσμό της σε σκηνοθεσία του Θόδωρου Τεζόπουλου στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου. Και πάμε για να κλείσουμε το πρόγραμμα. Την Τετάρτη 24 Αυγούστου το Εθνικό Θέατρο, εάν δεν έχει αλλάξει τίποτα και γίνει η περιοδία τελικά, το παραμύθι χωρίς όνομα της Πενελόπη Δέλτα θα παιχτεί στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου. Αλλιώς έχει ακυρωθεί τελείως και δεν θα παιχτεί πουθενά. Σάββατο 27 Αυγούστου Κρατικό Θέατρο Βόρειας Ελλάδας Μικρά Διονύσια, εάν γίνει και αυτό, γιατί είναι στην ίδια ιστορία και το Κρατικό Θέατρο με το Εθνικό. Αν γίνει λοιπόν το Σάββατο 27 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου και κλείνουν όλα αυτά την Κυριακή 28 Αυγούστου στις αρχαιολογικές ομιλίες στη Βόρεια Πιερία στις Λουλουδιές Κίτρους με ομιλητές τον Κωνσταντίνο Κοτσάκη με θέμα Παλιά Μπελα Κολυνδρού, το Μάθο Μπέσιο με θέμα Ανασκαφές στη Βόρεια Πιερία και την Ευτέρπη Μαρκή με θέμα Η Ανασκαφή στις Λουλουδιές. Η ώρα έναρξης των εκδηλώσεων όλων τον Ιούλιο θα είναι στις 21:30, ενώ τον Αύγουστο θα είναι στις 21, δηλαδή τον Αύγουστο μισή ώρα νωρίτερα. Να περάσουμε στις γιορτές του Ανοιχτού Θεάτρου, που όπως σας είπα λίγο πριν, το παραμύθι χωρίς όνομα έχει ακυρωθεί. Δεν πρόκειται να έρθει στην πόλη μας. Στη Σπινδελόπη Δέλτα από το Εθνικό, στη σκηνοθεσία του Τάκη του Τζαμαριά και σε μουσική του Δημήτρη Μαραμή, από την παράσταση παρουσιάστηκε στην Αθήνα και γέμισε την παιδική σκηνή του θεάτρου Κατίνα Παξινό. Θα πάμε λοιπόν στις 11 και 14 Ιουλίου να δούμε τον Άμλετ του Ιαμ Σέξπιρ, τη θεατρική ομάδα Εποχή Τέχνης, με πρωταγωνιστικό ρόλο τον Εμίλιο το Χιλάκη, το είπαμε και λίγο πριν για άλλη εκδήλωση. Και 18 με 19, Αχταρμίξ 4, ο αγώνας τώρα δικαιώνεται. Κάθε χρόνο τα παιδιά προσθέτουν και ένα νούμερο και βελτιώνουν την παράσταση. Είναι από την θεατρική ομάδα τέχνης Ακτής Αηλίου, βασισμένο σε διάφορα έργα του Αριστοφάνη. Πρωταγωνιστούν ηθοποιοί Θεανό Αμυρίδου και Θωμάς Βερισάρης, ο οποίος είναι αυτός που έχει επιμεληθεί και τα κείμενα. Στις 20 και 21 Ιουλίου έρχεται το Ευτυχώς Ευτοχεύσαμε του Παύλου Μάτιση και του Φώτη Σπύρου, που έχει κάνει τη διασκευή μαζί με τον